λοιπόν. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας που είστε εδώ μαζί μας, αλλά είναι μεγαλύτερη χαρά και τιμή που είστε εδώ για να συμμετάσχετε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο. Όπως ξέρετε, η παρέλαση της ελληνικής ομογένειας στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης είναι ένα μοναδικό γεγονός, το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε, να εκπέψουμε μηνύματα ενότητας του ελληνισμού και της ομογένειας και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο το πόσο ισχυρή είναι η δύναμη της Ελλάδος εκτός Ελλάδος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπάλη για τη συνδρομή του σε όλα αυτά που κάνει για το Πανεπιστήμιο, για την Ελλάδα και βεβαίως για την ομογένεια και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, χωρίς τον κύριο Μπάλη, ίσως να μην γίνονταν και τίποτα. Για πολλά πράγματα. Για πολλά πράγματα. Μπάλη να ίσως να μην γίνονταν τίποτα. Ίσως να μην είχαμε την εθνική εορτή εδώ όπως είχαμε τη χαρά, δεν έχουμε φέτος. Ίσως πέρσι ακόμα περισσότερο. Πολλές εκδηλώσεις στο Γενικό Προξενείο χωρίς τη βοήθεια του κύριου Μπάρτη δεν θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα. Είναι λοιπόν ένα άξιο τέκνο της επτανησιακής κουλτούρας και προσφοράς προς την πατρίδα που έχει αποδείξει εμπράκτος όποτε το έχει χρειαστεί η Ελλάδα ότι είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστώ. Για μας είναι σημαντική ημέρα ότι είσαστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε το Γενικό Πρόξενο και την πρόξενό μας την Κερκυραία, τη λένε τη Ζωχή. Να πούμε ότι χωρίς να θέλω να πω ένας από τους καλύτερους γενικούς προξένους που έχουν περάσει από την Αμερική, δεν με ενδιαφέρει. Και η πρόταση για να έρθετε εδώ, τη Φιλαρμονική, ήταν πέρσι με το επιμελητήριο, αν θυμάσαι πολύ καλά ο κ. Κοντογιάννη, να φέραμε τη Φιλαρμονική στην Αμερική. Ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο δεν θα γινόταν δυνατό εάν δεν. Πολλοί φορείς, όπως το Επιμελητήριο, ο Δήμος Κερκύρας, η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων, η Ιόνια Πολιτιστική Ομοσπονδία δεν θα γινόταν. Είναι μεγάλο το βάρος, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε εδώ. Και θα πρωτοφωνάξουμε στην 5η λεωφόρο αυτά που θέλουμε να ακούσει ο ελληνικός λαός, η ομογένεια, γιατί η ομογένεια έχει ξεχωρίσει από την Ελλάδα. Εμείς δεν ακολουθάμε σε όλα την Ελλάδα, ακολουθάμε την ομογένεια, την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Και να λατρεύουμε την Ελλάδα. Πάνω απ' όλα αυτά που είπε ο Γενικός για μένα είναι ότι δεν είμαι μόνο. Κάνω αυτό που πρέπει να το καθήκον μου και τα κάνω. Και το κάνω για την Ελλάδα μας. Το κάνω για τα Εφτάνησα και πιστεύω ότι μετά από 25 χρόνια να είναι κάποιος άλλος να φέρει και μια άλλη φιλαρμονική στην Αμερική. Νομίζω φέτος θα είναι η πρώτη φορά που θα περάσουν οι Εύζωνες με την δεύτερη. Έχουμε πάλι μπάντα. Το 1995 πάλι είχαμε φέρει την παλιά φιλαρμονική. Τώρα ο Μάτζαρος όμως είναι κάτι ξεχωριστό. Και το λέω αυτό γιατί καταρχήν έχω γνωρίσει καταπληκτικούς ανθρώπους. Τον Σοκράτη τον Άνθη αρχιμουσικό, βρεθήκαμε στην Κέρκυρα αλλά και εδώ που τον γνώρισα, αλλά και τον οικονομικό διευθυντή, να το πούμε έτσι περισσότερο. Έτσι δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τραβά το βάρος του κ. Διτσαντρόπουλο. Δύο καταπληκτικούς ανθρώπους με άριστη συνεργασία. Είναι δύσκολο να τα βάλεις όλα αυτά μαζί για να βγουν. Δεν βγαίνουν. Ναι. Κάθε μέρα τρέχουμε, έχουμε ξενυχτήσει. Ναι. Δεν είναι εύκολο 100 άτομα. Καθόλου. Απ' την άλλη πλευρά, για σκέψου όμως τώρα, τι θα ακούει η Νέα Υόρκη, το Μανχάταν, τι θα ακούσει τη Κυριακή. Εγώ είμαι περήφανος γιατί θα είναι και η Νέα Υόρκη θα είναι κατά κερκυραϊκή. Ναι, από την Παρασκευή το βράδυ που είναι η συναυλία και σας περιμένουμε εκεί. Θα είναι καταπληκτική συναυλία, έχουν βγάλει ένα ωραίο πρόγραμμα. Όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής. Όλα πάνε καλά. Δεν ξέρω αν έχεις ρυθμίσει το θέμα του καιρού. Όχι. Είναι στον δρόμο. Στον δρόμο, έτσι. Είναι λίγο στριχημία ακόμα αυτό το. Στη Φιλαδέλφια που είμαστε προχθές ήταν πραγματικά απίστευτο. Ήταν ένας υπέροχος καιρός, καλοκαιρινός στην κυριολεξία και το απείλαυσαν ο κόσμος. Θα κάνουμε παράκληση στον Άγιο μας και θα κάνουμε τον Άγιο. Λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική αυτή καταρχήν πρόσκληση και τις προξενιστικές αρχές και φυσικά ιδιαίτερα την ομογένεια, τον κύριο Μπάρντι και όλους όσους έχουν βοηθήσει στο να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι που όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να είστε σίγουροι πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας καλύτερο για να ανταποκριθούμε σε αυτά που περιμένετε και να σας κάνουμε να νιώσετε υπερήφανοι που είστε Έλληνες της Αμερικής. Κλείστε λίγο τα κινητά.